Η μερίδα σχετική με την παιδική κακοποίηση διοργανώνει το Διεθνές Φόρουμ Φάρος με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης από τις 10 έως τη 1 το μεσημέρι και απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, φοιτητές και μαθητές. Σαν ΜΚΟ, μη κερδοσκοπική εταιρεία Διεθνές Φόρουμ Φάρος, με στόχο την προστασία του παιδιού και την στήριξη της οικογένειας, κάνουμε κάθε χρόνο διάφορες ημερίδες. Φέτος θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μαζί με τον Δεσπότη στην συνδιοργάνωση και τους ΑΧΕΠΑ Αλεξανδρούπολης, θα κάνουμε το θέμα της παιδικής κακοποίησης, όπου θα έχουμε καλέσει εκτός από δικούς μας ανθρώπους και ανθρώπους από την Θεσσαλονίκη και Αθήνα να μας μιλήσουν για την παιδική κακοποίηση μέσα από διάφορες πτυχές. Τους τελευταίους μήνες έχουν παρατηρηθεί ουκολίγα περιστατικά βίας, τα οποία ξεκινούν από παραμέληση μέχρι βαριάς μορφής παραμέληση, αλλά όθηση στην πορνεία, τόνισε ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης. Τους τελευταίους μήνες ουκολίγα, η οποία αρχίζει από παραμέληση ελαφριάς μορφής μέχρι βαριάς μορφής παραμέληση, που πεθαίνουν τα παιδιά, μέχρι και την όθηση σε πορνεία, όπως είδαμε, ας πούμε, μητέρα που έκδιδε την κόρη της, παραδείγματος χάρη, ή αυτό που ακούμε κατά καιρούς, τα παιδιά τα οποία έρχονται από άλλες χώρες απροστάτευτα, ότι μερικά χάνονται στο δρόμο και φοβούνται ότι καταλήγουν στην πορνεία. Η ιδέα για αυτή τη δράση προέκυψε από την ανάγκη κατοχύρωσης των ευαισθητοποιημένων πολιτών απέναντι σε ένα πρόβλημα με το οποίο έρχονται συχνά αντιμέτωποι, είτε λόγω της εργασιακής τους φύσης, εκπαιδευτικοί γιατροί κλπ, είτε λόγω παρατήρησης στον κοινωνικό τους περίγυρο, και νιώθουν συνήθως ανίσχυροι να διαχειριστούν ή νομικά ανασφαλείς ώστε να παρέμβουν. Η μερίδα θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο με την εισφορά και του Δεσπότη στον Άγιο Νικόλα, που είναι το Πνευματικό Κέντρο. Θα ξεκινήσει 10 η ώρα και πιστεύω μέχρι τις 1 θα έχουμε τελειώσει. Αυτό που έχουμε το καλό είναι θα ξεκινήσουμε και με ένα μικρό θεατράκι που θα μας δείξει την κακοποίηση. Είναι μία συνάδελφος που θα έρθει από τη Θεσσαλονίκη, που είναι θεατρολόγος, τελειώνει θεατρολόγος, και θα μας δείξει ένα δικό της κομματάκι θέατρο. Είσοδος ελεύθερη και θα χαρώ όσοι θέλουν να έρθουν.